Θα πάμε, Χριστιανά μου, τώρα να σας πω δύο ονόματα και να μου πείτε πώς συνδέονται και τι γίνεται. Μια ιστορία που είμαι σίγουρος ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Γιώργος Λιάνκας, ναι, ο πρωταγωνιστής μας, ναι, και Δίκη Κάβουρα, η πρωταγωνίστριά μας σε αυτόν τον σύρια. Έλα, δεν το πολύ σεξι ηθοποιός, πανέμορφη, πρώην του Οικονομόπουλου. Α, συμμετέχει στον Dancing with the Stars με την Ευαγγελία Ραβανή, νυν του Οικονομόπουλου και Κριτική Επιτροπή, το Λιάνκα. Και θέλω να σου πω. Όχι. Δεν ξέρω, όχι. Θα σας πω τι γίνεται. Όχι, δεν ήταν μαζί αυτή η δύο. Θα σας πω τι γίνεται, Χριστιανά. Εδώ δεν είναι σχηματισμό. Από τον Ιούλιο, από τον Ιούλιο, λοιπόν, όπως βγήκε σήμερα στο εξώφυλλο της εφημερίδας Εσπρέσο, από τον Ιούλιο υπάρχει μια φήμη ότι ο Γιώργος Λιάνκας και η Δίκη Κάβουρα είναι ζευγάρι. Δεν πιστεύω. Και γιατί? Μοιάζει πάρα πολλά τη φέση. Είναι το καλούπι που ψάχνει ο Λιάνκας. Ότι μοιάζει τη φέση, λίγο φέρνει τη. Έχει ένα δίκαιο, κάπου κάτι. Είναι ξανθή, πολλά όμορφη, έτσι λίγο... Χαριτωμένη. Φυσιογνωμικά μοιάζει πάρα πολλά με τη φέη. Να λυθεί όμως στον χώρο γιατί είναι πολλά αγκούρη. Ενώ ελληγίζει το σώμα της, Χριστιανά μου, καθόλου. Μόλις την είπες αγκούρο. Ρε παιδί μου, ναι, να λυθεί το σώμα. Θα σου πω και γραμμένη εκπομπή και κόφηκεται. Γιατί είναι υπήρχε κακό. Μία πάυση. Γιατί είναι κακό. Ενώ κουσάμε τι. Σε άλλες εκφράσεις, ας πούμε. Σκουπόξυλο, οκ. Okay. Έχει δύο δεξιά πόδια, παιδί ευγενικά. Το ευγενικό, το τότε είναι η ευγενική εκδοχή. Ανάγια μου, Θεέ μου. Θέλω να σας πω ότι από τον Ιούλιο υπάρχει μια φήμη ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι μαζί, Χριστιανά μου. Να σου πω ότι έχουν και μια διαφορά ηλικία, έτσι 20 χρόνια. Απλά λέω το έτσι, η παρένθεση έφυγε. Και ότι έκαναν διάφορα ραντεβού στα νότια πράστα σε διάφορες καφετέρειες που δεν είχαν πάρα πολύ κόσμο. Δεν ήθελαν ούτε να δώσουν έκταση τέλος πάντων σε αυτήν τη σχέση, ούτε να φωτογραφηθούν, ούτε να μιλήσουν για αυτό. Όμως, όπως σας είπα, οι φήμες υπήρχαν. Και την Βίκη Κάβουρα την ρώτησαν τον Ιούλιο αν είναι μαζί με τον Λιάνκα. Θέλετε να δείτε το βίντεο. Να δείτε λίγο, ρε παιδί μου, τη συμπεριφορά της, τι απάντησε. Βεβαίως. Και να θυμούμε να σας πω τελικά τι έγινε με αυτό το ζευγάρι. Μου είπες ότι χαρακτηριστικά θα με ρωτήσεις και εσύ για το Λιάνκα, μου λες. Ναι. Ναι, γιατί είχα δει τηλεφωνία. Τι τίποτα, δεν θα το συζητήσουμε καθόλου. Δεν μπορώ να καταλάβω πια τι γίνεται. Σου χρεώσανε το Γιώργο Λιάνκα, ας πούμε. Σας σύντροφο. Δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ειλικρινά δεν έχω να πω πάνω σε αυτό κάτι. Δεν στο λέω για να σε προσβάλλω. Το λέω επειδή σε είδα ότι σε ενόχλησε. Αυτό εννοώ. Ναι ρε παιδιά. Με ενοχλεί. Με ενοχλεί γιατί ακούω πράγματα... δεν είναι πάντα αστείο. Υπάρχουν μέρες που βλέπω ανθρώπους να με παρακολουθούν, που είναι έξω από το σπίτι μου ένα αυτοκίνητο, που μου έχει τύχει να γύρω σε 7 ώρα το πρωί και να ακούσω έξω από το σπίτι να χτυπάει τηλέφωνο και να απομακρύνει το άλλο. Είναι ψιλοτρομακτικά αυτά. Εντάξει, δεν είναι μαζί, από ότι δεν ήταν μαζί. Δεν απάντησε όμως, αν είναι ή αν δεν είναι. Οι κινήσεις της όμως λένε ότι κάτι υπήρξε. Είχαν πολύ ερωτήματα. Δεν απάντησε. Ναι, μπράβο. Και με το ίδιο βίντεο που βλέπαμε. Να το ξαναβάλουμε να το δει. Αυτό το πράγμα πιάνω τα μαλλιά μου. Εδώ είπε με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί που γράφεται, γιατί. Είμαι έξαλλη που παπαράτσι είναι κάτω, μέρα, νύχτα, μεσημέρι. Μίλησε ένας πολύ. Φαντάζομαι ότι την ενοχλεί περισσότερο ότι ήταν πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα Πολιάνκας. Του ότι βγάζουμε συμπεράσματα, ξεπερνάμε ειλικρινά. Μίλησε ένα στενός συνεργάτης του Γιώργου Λιάνκα και είπε ότι ήταν μαζί το τελευταίο διάστημα. Τι στενός συνεργάτης του ήταν αυτός και βγήκε και λέει... Μίλησε μετά από έξι... Ενώ στο στενό φιλικό πρόσωπο από το στενό... Μίλησαν μετά από μήνες. Μίλησαν μετά από τόσους μήνες. Τόσους μήνες που ήταν μαζί, όμως κανένας δεν είπε τίποτα. Σεβαστήκαν και τον Λιάνκα και τα παιδιά, όπως ο ίδιος έλεγε τόσο καιρό. Σεβαστείτε με και δεν σεβαστείτε με. Σεβαστήκαν τον Ούλη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, μίλησε αυτός ο στενός συνεργάτης και είπε ότι ήταν μαζί, ότι έκαναν τα ραντεβουδάκια τους και ότι ο λόγος που χώρισε μαζί με τη Δίκη Κάβουρα ο Λιάνκας είναι γιατί μια μέρα πήγε στο θέατρο να τη δει και εκεί έξω από το θέατρο υπήρχαν κάμερες και θεώρησε ότι τις είχε καλέσει η ίδια η Δίκη Κάβουρα για να δώσει έκταση σε όλο αυτό το θέμα. Αυτό το πράγμα πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον, ναι, του Γιώργου Λιάνκα. Και ότι γι' αυτό δεν είναι πλέον μαζί. Εγώ άλλο μου σκεφτώ. Πώς γίνεται ο Λιάνκας να φτιάχνει με όλες τις ωραίες γυναίκες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Κοίτα, επίσης τώρα η Δίκη Κάβουρα έχει κάνει κάτι άλλο τώρα στη... Και να μην είχε σκοπό η δημοσιογράφος να τη ρωτήσει, τη έδωσε στο πιάτο. Μήπως έδωσε ήθελε... ήδη Γιάννη, την πάσα. Τηλέφωνο, ζαλίστης. Αν και να με ρωτήσεις για τον Λιάνκα, εσένα να ρωτάς, εσένα να ρωτάς, ρωτάμε, έτσι να σου απαντήσω. Ναι. Επίσης δεν θέλω να σε προσβάλλω, που τάσεις μαζί του ας πούμε, αλλά
τελικά είναι που γίνεται. Άκουσες τι είπε. Ναι, τι είναι. Δεν θέλω να σε προσβάλλω. Ναι, εντάξει, παιδιά, Γιώργος Λιάγκας είναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και σχέση να κάνει νομίζω ο Γιώργος Λιάγκας θα ήθελε να το κρατήσει μυστικό, γιατί πόσες φορές ακούσαμε και όλο αυτό που γίνεται με τη Φέιν και με τα παιδιά, ότι θέλει όλο να το προστατέψει. Τώρα, αν ήταν μαζί με την Γκάβουρα και χώρισαν γιατί βρήκε κάμερες έξω από το θέατρο και ότι πήγε να εκμεταλλευτεί η Βίκυ Γκάβουρα, όλο αυτό το βρίσκω λίγο παρατραβημένο η αλήθεια. Ναι, είναι προσβλητικό. Επίσης, θέλω να σχολιάσουμε λίγο το γεγονός ότι ασχολούμαστε πραγματικά με τον Γιώργο τον Λιάγκα και με τη Φέη. Δεν μας έδωσε η Φέη το παραμικρό για να ασχοληθούμε για την προσωπική της ζωή. Κοίτα, ενώ με το που χώρισα. Σίγουρα μπορεί η κοπέλα να έχει κάτι, αλλά το κρύβει πάρα πολύ καλά. Και μπράβο της. Μπορώ να πω κάτι, παιδί μου, κύριε Νταουλή, ότι την επόμενη εβδομάδα σας ετοιμάζω κάτι που δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Για ποιο θέμα? Τι? Για ποιο θέμα? Με τον Λιάγκα. Α, ξέρουμε, ναι, ναι. Αλλά δεν θα σας πω. Κανόνισε συνέντευξη με τον Λιάγκα. Δεν θα σας πω. Πρέπει να έρθουν οι συναδελφοί από την Ελλάδα. Εντάξει. Είπες του κάτι? Όχι, είπε μου θα δείξει. Αυτό μου είπε. Θέλω